Αυτοί που ήθελαν να δώσουν σοου το κάνανε και φύγανε. Εδώ υπάρχουν ευθύνε όσον αφορά την οργάνωση τη σημερινή συνεδρίασης, που είναι για πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θέλω να τι προσωπήσω, όλοι καταλαβαίνόμαστε. Σήμερα από την συζήτηση για το πρώτο σε σημασία πρόβλημα της πόλης, σε αυτή τη συζήτηση συμμετείχε η κυβέρνηση για των εκπροσώπων της, είτε της κυβέρνησης των Υπουργείων, είτε της διοίκηση της σημερινή του ΟΑΣ <Κι> συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 2.000 μικρομετόχων και έλειπαν οι εκπρόσωποι ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που ζουν και κινούνται στην πόλη μας, λείπαν εντελώς. <Κι> Υπήρχε μια δυσκολία για να μιλήσει μια συμπολίτησα... <Κι> <Κι> Ναι, υπήρχε μια δυσκολία, υπήρχε μια δυσκολία. Τις παρα, την παράσταση προσπάθησαν να δικλέψουν οι σύλλογοι 4, 5, 6, 60 των μικρομετόχων για να δούμε αν θα αποζημιωθούν ή όχι. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια, δεν πέτυχε βέβαια, να γίνει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ουσιαστικά ομοιδών πολιτικών απόψεων σχετικά με το ζήτημα του ΟΑΣΤ από τη μία τη σημερινή διοίκηση και από την άλλη του κυρίου Παπά τη προηγούμενη διοίκηση. Και θα προσπαθήσουμε με την τοποθέτησή μα να δείξουμε ότι κατευθύνονται στην ίδια ακριβώ κατεύθυνση. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στην κατάσταση, γιατί όλοι τη γνωρίζουν ότι είναι τραγική. Είναι απαράδεκτη, χειροτερεύει κάθε μέρα. Οι τρομερές καθυστερήσεις, η σαρδελοποίηση του κόσμου σε συνθήκες τεράστιας ανασφάλειας για τις μετακινήσεις, με πάρα πολλά ατυχήματα, με ελεοφορία να μένουν στη μέση, να κάνουν το stop οι επιβάτες, με ελεοφορία να παίρνουν φωτιά. Αυτά βέβαια είναι παμπάλαια προβλήματα, δεν είναι τις τελευταίες πενταετία. Και βέβαια, ειλικρινά μου έκανε εντύπωση πώς τις νέες προοπτικές τη νέα διοίκηση σε σχέση με την οργάνωση του ΕΑΣΤ, μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε ότι θα βάλουμε και ίντερνετ στον ΕΑΣΤ. Μακάρι να μπει ίντερνετ. Αλλά πριν από το ίντερνετ, αγαπητέ κύριε Σκόδρα, πρέπει να μπουν ομπρέλε, διότι σήμερα ο κόσμο με τη βροχή κρατούσε ομπρέλε μέσα στο λεωφορείο. <ΣΣΣΣ> Γιατί γίνεται τώρα η συζήτηση. Καλώ γίνεται. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μα να έχουμε την πολιτική άποψη ότι αυτή η συζήτηση ενώ έπαιρνε να έχει οργανωθεί ήδη από το Σεπτέμβριο ως το πρώτο ζωτικό πρόβλημα της πόλης και των πολιτών της, έρχεται να γίνει σήμερα μετά από τρει-τέσσερι μήνες και μετά από την απόφαση της κυβέρνησης για τον ΟΑΣΤ για την παράταση της επιβίωση επιβίωσης του ΟΑΣΤ και τα λοιπά. Υπάρχει σκοπός. Ο σκοπός μάλιστα δίνεται από την ε, φράση που είπε ο Δήμαρχος στην εισήγησή του που έλεγε να ξεχάσουμε το παρελθόν να ξεχάσουμε την ιστορία γιατί ίσω προφανώ δημιουργεί και αντιπαραθέσει μεταξύ παλιών και νέων διοικήσεων, παλιών και νέων κυβερνήσεων κτλ. Και, τα λοιπά. και να δούμε μονάχα το μέλλον. Γιατί πρέπει να δούμε το μέλλον, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Στο τελευταίο έχει δίκιο. Αλλά αξιοποιώντα τη δικαιολογημένη τεράστια αγανάκτηση των πολιτών τη πόλη μα για την κατάσταση του ΑΣΤ, θέλει αυτή η πλευρά, η κυβερνητική α το πούμε, γιατί κατά την άποψή μα και ο Δήμαρχο αυτήν εντάσσεται να ξεχάσουμε τι. Ποια είναι η αιτία που μα οδήγησε εδώ, στο σημερινό δράμα, να το ξεχάσουμε, τόσο ώστε να ακολουθηθεί η ίδια πορεία που μα οδήγησε μέχρι εδώ, σε ακόμη χειρότερη, με ακόμη χειρότερο σενάριο. Να χειροτερέψει ο Άστα. Γι' αυτό θέλω να ξεχάσουμε. Εμεί όμω λοιπόν δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Και θέλουμε να συνηθίσουμε στον καθένα που μα ακούει ότι πρώτον, σε μια μεγάλη πόλη το ζήτημα τη αστική συγκοινωνία είναι ζήτημα ζωτικό, ζήτημα επιβίωση. Δεν μπορεί να πα στη δουλειά σου, δεν μπορεί να πα στη σχολή σου ο φοιτητή ή ο μαθητή, δεν μπορεί να πα στο νοσοκομείο, στον γιατρό, στην αγορά, στην υπηρεσία, οπουδήποτε. Είναι θέμα πρώτη ανάγκη. Ένα. Δύο. Το πληρώνει την, αστική συγκοινωνία ήδη με την τεράστια εφορία που πληρώνει ο λαοτζίκος όπως λένε και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά στην εφορία του κεντρικού κράτους. Γιατί να υποχρεώνεσαι να πληρώσεις και ένα ήδη πανάκριβο εισιτήριο. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Διότι το κράτος πρέπει να οδηγήσει αυτά τα λεφτά τα οποία εισπράττει από σένα στην επιδότηση των κυρίων τραπεζιτών, των κυρίων βιομηχάνων, των κυρίων εφοπλιστών και βεβαίως τη κορονίδα του συστήματό μα, του ΝΑΤΟ, των δολοφόνων του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπά. Να γιατί πρέπει να πληρώνει. Να γιατί η επιδότηση η κρατική του εισιτηρίου για τον ΟΑΣ πάντα μιλάμε τα τελευταία χρόνια από τα 130 εκατομμύρια το χρόνο σήμερα έχει πέσει στα 43. Ήταν πιστεύετε μονάχα η φάση της κρίσης του δημοσιονομικών ελλημάτων κτλ. Δεν είναι μονάχα αυτό. Θα υπήρχε έτσι κι αλλιώ. Διότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1370 του 2007, την οποία υπηρέτησαν με ευλάβεια όλε οι κυβερνήσει και του ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώ αυτό έλεγε. Ότι και κάποια στιγμή, νομίζω, ο κύριο Κόδρα το είπε στην εισήγησή του, ότι είναι αδιανόητο πλέον να έχουμε κρατικά από την εφορία μα δηλαδή επιδοτούμενο εισιτήριο του ύψους του 80%. Πρέπει το 80% να πέσει και να το πληρώνεις όταν ανεβαίνει στο λεωφορείο. Που σημαίνει με λίγα λόγια ότι ό,τι και να γίνει, το εισιτήριο θα ακριβίνει και μάλιστα πάρα πολύ. Διότι η ιδιωτικοποίηση στην οποία οδηγούν όλες αυτές οι πολιτικές, και η σημερινή διοίκηση και η προηγούμενη διοίκηση κτλ. σημαίνουν δύο απλά πράγματα. Πρώτον, κανένας μα κανένας δεν βάζει τα λεφτά του, ακούσαμε για επενδύσεις στο έργο, δεν βάζει τα λεφτά του για να μην κερδίσει, που σημαίνει ότι θα σε σφάξει επειδή είσαι αναγκασμένο να προσφύγει στην αστική συγκοινωνία. Και δεύτερον, σημαίνει και χειρότερε υπηρεσίε. Διότι ποιο είναι εκείνο ο επενδυτή ο οποίο σε μια γραμμή η οποία δεν έχει μεγάλη μεταφορική κίνηση, γιατί βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή οτιδήποτε άλλο, θα συνεχίσει να συντηρεί λεωφορείο, οδηγό, συντηρήσει κτλ. σε μια γραμμή που δεν του βγάζει κέρδο. Κανένα. Και έχουμε δύο, και έχουμε ήδη περικοπές γραμμών. Δείτε λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό. Δείτε τι έγινε με την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών στη Μεγάλη Βρετανία. Που είναι πραγματικά απαγορευτικό. Δείτε ότι οι εξεγέρσει που έγιναν στη Χιλή, στη Βραζιλία παλιότερα, ξεκίνησαν από το ειστήριο του λεωφορείου. Τεράστιε εξεγέρσει. Δεν θα μιλήσουμε για τον παλιό ΟΑΣ, γιατί όλοι οι Θεσσαλονίκοι ξέρουν. Ήταν τεράστιο σκάνδαλο πολιετές, μια παγκόσμια πρώτη όσον αφορά την ιστορία των συμβάσεων, η οποία έλεγε το εξής, ότι η μεγαλομέτοχη ή η η του ΟΑΣΤ θα έπρεπε ακόμη και αν δεν υπήρχε χρόνο στα λεωφορεία τους να έχουν εξασφαλισμένο ένα συγκεκριμένο ποσό κέρδους. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γνωστή οδηγία. Είναι η μείωση της επιδότησης σε τρομακτικό βαθμό που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Απευθύνομαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, όχι προσωπικά, σαν πολιτικός χώρος. Και λέω ότι κυριολεκτικά με έχουν κάνει να αλλαξοπιστήσω. Σαν κομμουνιστής θα κάνω το σταυρό μου. Κάνω το σταυρό μου. Είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία στο ίδιο ακριβώς νομοθέτημα του 2017... Στι πρώτε σελίδε κρατικοποιεί, υποτίθεται, τον ΟΑΣ και στι τελευταίε σελίδε τον ιδιωτικοποιεί. Σε εφαρμογή τη γνωστή Οδηγία Ευρωπαϊκή Ένωση 370. <Κι> και τι κάνει παραπάνω, και σήμερα ξεσηκώνεται. Το 2018 κάνει νομοθεσία με την οποία επιτρέπει, προσοχή, σε ιδιώτε, σε δήμου, που σημαίνει έμεση ιδιωτικοποίηση, και στον οποιοδήποτε άλλο και θα κτέλ, να πάρουν μεταφορικό έργο του ΟΑΣ και ο άλλη κοινωνία. Κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχετε το δικαίωμα σε αυτή την πολιτική, γιατί αντικειμενικά δεν είστε, δεν έχετε το δικαίωμα να παριστάνετε την αντιπολίτευση. Είστε συμπολίτευση. Είστε στην ίδια ακριβώς πολιτική γραμμή. Τελευταίο, τελευταίο. Δεν είναι ανάγκη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία να κάνει νέο νόμο. Χρησιμοποιεί τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε όμως να βάλουμε, κλείνοντας το ζήτημα, στην πραγματική του βάση. Το δίλημα είναι η ιδιωτικοποίηση ή δημόσιο ΟΑΣΤ. Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε. Ότι ο κρατικό ΟΑΣΤ, ή ο ΑΣΑ μάλλον στην Αθήνα, δουλεύει καλά. Κρατικό είναι. Τσακίζει επίση με το ζητήριο, Βρίσκεται επίση σε άθλια κατάσταση. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Μήπω η ιδιωτικοποίηση είναι λύση όπω θέλουν να μα προβάλλουν αξιοποιώντα την αγανάκτηση του κόσμου. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι. Δημόσια περιουσία Πραγματικά δημόσια η οποία να καλύπτει με, τα, με την εφορία που δίνει ο κόσμος, να καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πρακτικά και σε αυτό καλούμε το λόγο το εξής. Γιατί κύριοι, στη δεκαετία του 80 υπόθηκε και από άλλο ομιλητή. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι σε άλλες πόλει Υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Το πρωί ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του και το μεσημέρι να γυρίσει από τη δουλειά του. Ο άνεργο για, για όλη την ημέρα. Ο φοιτητή για όλη την ημέρα. Ο μαθητή για όλη την ημέρα. Ο συνταξιούχο για όλη την ημέρα. Τα άτομα με ειδικέ ανάγκε όλη την ημέρα να κυκλοφορούν εντελώ δωρεάν. Αστική ευγένεια. Σήμερα Ευχαριστώ. γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμεί παλεύουμε γι' αυτό. Τέλο. Η πρότασή μα είναι πάρα πολύ σαφή. Δεν Ευχαριστώ. επιτρέπεται Ευχαριστώ. κανένας, Ευχαριστώ. ούτε ο Δήμο προθάλαμος των ιδιωτών ούτε ο ιδιώτης μικρό ή μεγάλο να παίζει και να, να κερδοσκοπεί πρέπει να πρέπει. με βάση Εκλείδω την το ανάγκη το νοκρό, να κυκλοφορήσει. Ενιαίος κρατικός φορέας λοιπόν για τις συγκοινωνίες αποκλειστικά δημόσιος χωρίς ιδιώτες και δήμους ο οποίος να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την άμεση ζωτική ανάγκη. Θα μου πείτε, μιλάει το κύριε Κουκουέ κύριε πάλι για τη Δευτέρα Παρουσία. Κοιτάξτε λίγο. Και με αυτό κλείνω. Η ανάγκη να έχεις... Με πολύ μειωμένο ή και δωρεάν εισιτήριο 20. το δικαίωμα να κυκλοφορήσει στην πόλη σου και στη δουλειά σου, είναι άμεση και ζωτική. Το πότε θα το κάνει εσύ πράξη και με ποιε ριζοσπαστικέ αλλαγέ, αυτό είναι στο χέρι του λαού μα, τον οποίο καλούμε αυτό, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ούτε η σημερινή, ούτε η ούτε οι ιδιώτε να πάρουν το πάνω χέρι ο λαό μα πρέπει να πάρει το χέρι και στι γειτονιέ, στι τάσει, με κάθε μορφή αγώνα να διεκδικήσει το αυτονόητο. Τη δωρεάν μετακίνησή του, όπω είπαμε πριν, και κανένα χέρι να μα εκμεταλλεύεται κρατικό φορέα.